μια επικοινωνία. Επειδή μετέχω για 10 χρόνια στο Συμβούλιο της Ευρώπης και επειδή το Συμβούλιο της Ευρώπης συναντιούνται οι βουλευτές, γιατί από βουλευτές απαντήσετε κάθε 3 μήνες, υπάρχει μια εκτελεστική επιτροπή η οποία αποφασίζει, το ίδιο έκανε για την Ουκρανία, το ίδιο έκανε για την Ελλάδα. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι να εκπλήξει. Ότι δεν έχει καμία σημασία για τους Ευρωπαίους το αποτέλεσμα. Αφήστε με να τελειώσω το επιχείρημά μου. Αφήστε με να τελειώσω το επιχείρημά μου. Τι τους έχετε τους Ευρωπαίους? Τόσο πολύ τους υποτιμάτε, τόσο πολύ τους χρησιμοποιείτε. Οι Ευρωπαίοι γελούν με το ελληνικό δημοψήφισμα. Δεν έχει καμία σημασία με το ελληνικό δημοψήφισμα. Για τον εκπληκτικό. Κύριε Κεφαλογιάννη, ξέρετε ότι κάνανε δηλώσει ερμηνεύοντα τον έγκαιτο. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώ. Να μην ακουστεί. Σας ρωτάω για εσάς. Γι' αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό ψήφισα. Σας ρωτάω για εσάς. Λέω το κλίμα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Επικαλείστε τους άλλους. Είμαι εδώ και γι' αυτό. Σας παρακαλώ, μην προβοκάρετε την κουβέντα μας. Σας ρωτάω για εσάς. Είναι προσβλητικό. Πήγαν και ψήφισαν. Μην προβοκάρετε την κουβέντα. Και λέτε δεν έχει καμία σημασία για τους Ευρωπαίους. Το γνωρίζω. Το γνωρίζω ότι είστε δημοσιογράφος που στηρίζεστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην τα λέτε αυτά, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα σας παρακαλέσω προσωπικά να μην το κάνετε αυτό για κανένα δημοσιογράφο. Είναι πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε άλλες συζητήσεις και κάνει ακριβώς. Να δεν γίνεται όμως αυτό. Νομίζω σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη. Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη. Όχι, κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω. Με συγχωρείς, Αντώνη. Με συγχωρείτε. Θέλω να το πάρω εγώ αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, θα παρακαλέσω πάρα πολύ και εσάς. Και εσάς και όλους τους άλλους. Όχι. Παρακαλώ, δεν ακούγεται κανείς. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν ακούγεται κανείς. Δεν θα βρείτε ποτέ άσπρη μέρα. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα όλους. Το απέσυρε, Έλλη, το απέσυρε. Όχι, Αντώνη, είναι κρίσιμο αυτό. Το απέσυρε. Για όλους. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι να εκπλήξει η Ελλάδα θετικά. Διότι οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν λοιπόν, πολύ καλά ότι αυτό το δημοψήφισμα έγινε με γνώμονα το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και όχι το τι πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Γιατί γνωρίζουν απλά πολύ ότι καλά βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα όσο μιλάτε, κύριε Κεφαλογιάννη. Βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έχω αποτελέσματα, κύριε Κεφαλογιάννη. Τα αποτελέσματα είναι πιο σοβαρά από εμάς. Τα βλέπουμε στο δόντι μας. Να συζητήσει. Είναι η δικιά του πρόταση που είναι 500 εκατομμύρια λιγότερη από αυτή που του πρότειναν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που είναι το σφάλμα και αυτού του δημοψηφίσματος όπως και των μνημονίων, στο τέλος θα καταλήξω να είμαι ο μόνος βουλευτής που δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο, θα το ψηφίσουν και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν γίνει αυτό που είπε η κυρία Βαλαβάνη, ότι θα το υπογράψει ο Πρωθυπουργός και δεν θα έρθει στη Βουλή για να το επικυρώσει η Βουλή. Αυτό πρέπει να μας το πει ο κύριος Παπάς εδώ πέρα. Δούμε τι θα γίνει από αύριο, είναι κύριε το ποιοτικό στοιχείο που λέει μείωση δαπανών και όχι αύξηση φορολογίας. Μπορεί να μας δώσει δύο διευκρίνησεις ο κύριος Παπάς που αφορούν τις τράπεζες και απασχολεί τον κόσμο? Νομίζω ναι.